Κάτσε από εκεί, πικρά, καλά, ξέρω από εδώ. Όχι, θα πήρα του τη δόση. Ναι, πάρτε, ναι, ναι. Μέσα. Εκεί. Σαν και εμένα, σαν και εμένα, σαν και εμένα, σαν και εμένα, σαν και εμένα. Ζήκα. Ο Πάτας πώς έγινε το πω. Τι είμαι. Ο Βασίλης Φαγκινάκη, εδώ. Ήρθε η μάνα. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυγίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σας είπα κάποιος ακούστηκε. Καλώ το κύριε. Να κάνω μία υπενθύμηση. Ας εδώ. Μία υπενθύμηση θα κάνω για να ενώσουμε τα προηγούμενα με τα επόμενα. Σαν θέμα έχουμε από την περασμένη συνάντησή μας το κείμενο της Αγίας και Ιεράς Αποκαλύψεως. Από εδώ που βλέπετε είναι από την Αγία και Ιερά Αποκάλυψη. Να πούμε δύο λόγια να ακούσουν και οι όσοι δεν ήσαν την περασμένη φορά. Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που είναι με χαρακτήρα προφητικό. Μιλάει για ό,τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Αλλά, προς Θεού, να προσέξουμε, είναι σκεπασμένα αυτά. Και μάλιστα λέει με 7 σφραγίδες, του λέει το Ιωάννης Αποκαλύψεως. Όσα γράφονται μέσα, τα πήρε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, στο νησί Χρήστο της Αποκαλύψεως, είπε ο Νάτο. Ναι, πάρε, της Αποκαλύψεως. Από πρώτο χέρι, δηλαδή, θα λέγαμε διαστόματος Θεού και διοράματος, με όραμα και με μέσο αγγέλους. Έτσι μνημονεύεται, έτσι αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Όσα λέγει γράφονται μέσα, δι γενέστε εν τάχει. Πρέπει να γίνουνε ταχαίως. Και είπαμε για το ταχαίως ότι ή μπορεί να μας συμβούν μόλις βγούμε έξω, αφού δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή που θα φύγουμε από τον κόσμο, γιατί είναι στα χέρια του Θεού, είναι μία εκδοχή αυτή. Άλλη εκδοχή είναι να έρθει ο Κύριος και να κλείσει η αυλαία η παγκόσμια, να τελειώσει η επηγής ζωή αυτή. Με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα. Όλα, επαναλαμβάνω, όσα γράφονται μέσα, γνωρίζονται, γίνονται γνωστά δηλαδή, όχι επειδή μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τα γράφει η Αποκάλυψη, αλλά με το πέρασμα του χρόνου. Για να φέρω ένα παράδειγμα.
το τέταρτο βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφτηκε γύρω στο 100 μετά Χριστόν. Γύρω στο 100 μετά Χριστόν. Και ανάμεσα στα άλλα λέει ότι θα δείτε να πετάνε στον ουρανό, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, πουλιά με σιδερένια φτερά. Αυτό γράφτηκε πριν 1900 χρόνια και γύρω στο 40 με 44 όταν για πρώτη φορά ένα παιδάκι είδε, όχι εδώ αλλά ψηλά στο βοριά, στη Βόρεια Μακεδονία, ένα αεροπλάνο να πετάει, τότε αναφώνησε, «Μαμά, ένα καρκαλέτσι στον ουρανό, μια ακρίδα». Προφανώς είναι εκείνο το πουλί που η Αποκάλυψη το μνημονεύει ότι έχει σιδερένια φτερά. Και πολλά άλλα. Τώρα εδώ μπροστά, αν μπορούσε να πάρει και ο Βασιλάκης την εικόνα, έχει μία εικόνα η οποία είναι αγιογραφημένη στη Μονή Διονυσίου. Όπως μπαίνει μέσα ο προσκυνητής στο μοναστήρι στο Άγιον Όρος στη Διονυσίου, βλέπει αυτή την εικόνα που τη βλέπετε όλοι σας, που έχει τέτοιες ακρίδες. Αλλά έχει και ένα καπνό που βγαίνει από ένα σαν πηγάδι όπως είναι. Είναι μια σκηνή παρμένη από την Αποκάλυψη που μιλάει για πληγές που θα προξενηθούν σε κάποια στιγμή του χρόνου στους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αφού ορισμένα από αυτά γίνουν, τότε θα καταλάβουμε να αυτό είναι για το οποίο γράφει η Αγία και Ιερά Αποκάλυψη. Και εμείς λοιπόν με τα μεγάλης προσοχής έχουμε να πούμε ότι κάναμε μια αρχή να ερμηνεύσουμε όχι με προσωπική δική μου γνώμη και ερμηνεία την Αποκάλυψη, αλλά με βάση ενός ιερωμένου που ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένος στο Θεό και αγιασμένη ψυχούλα ήτανε, του πατρός Ιωήλ του Γιανακόπουλου από την Πάτρα κάτω. Μετά από όλα αυτά ερχόμαστε να κάνουμε την ανάγνωσή μας στο τεμάχιο όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά και να δώσουμε και τη δική του ερμηνεία. Βέβαια να μνημονεύσουμε και το κομμάτι εκείνο για να έχουμε πάντα υπόψη μας περί τίνος πρόκειται. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται από αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Απλά, εδώ ο Άγιος Ιωάννης δύο χιλιάδες περίπου χρόνια λέει να τον βλέπει ιδού σαν να μας το δείχνει και μάλιστα ευνηδιαστικά που λέμε νάτος ήρθε όταν περιμένουμε κάποιον και μας ευνηδιάζει σε στιγμή που δεν περιμένουμε, λέει και εδώ να έρχεται μετά των εφελών. Εδώ μνημονεύει σύννεφα. Και τα λέμε σύννεφα, δεν είναι
αυτά τα κοινά σύννεφα που βλέπουμε. Όχι, πρόκειται για ένα είδος νεφών που συνοδεύουν την παρουσία του Θεού, που δεν είναι σκοτεινά όπως εμείς ξέρουμε ότι τα σύννεφα είναι σκοτεινά. Όχι, αλλά επειδή, ένα παράδειγμα να πω, το πρόσωπο του Κυρίου είναι λαμπρό και δεν μπορεί να ταινίσει ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση το πρόσωπό του, με άλλα λόγια την ολόλαμπρη δόξα του, μήπως μπορούμε να ταινίσουμε τον ήλιο αυτόν που μας φωτίζει, μας θερμαίνει και μας ζωγονεί. Μπορούμε, αμέσως τυφλωνόμαστε. Δεν είναι σύννεφο ο ήλιος, είναι λαμπρός ήλιος, είναι φωτεινός. Και όμως μας σκοτεινιάζει τα μάτια αμέσως. Ακριβώς, με αυτό το παράδειγμα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια λάμψη ασύλληπτη στο μυαλό του ανθρώπου, ασύλληπτη, απερίγραπτη επομένως, και η οποία προκαλεί σκοτάδι στα μάτια του ανθρώπου, γιατί δεν αντέχει. Τις, λέγει ένας πατέρας Εκκλησίας, Θεών εώρα και πόποτε, ποιος μέχρι τώρα έχει δει το Θεό? Κανείς, όπως είναι, κανείς απολύτως. Πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτή τη δόξα, γιατί αυτό είναι και ο παράδεισος. Το να είσαι μέτοχος, ακούμε πολύ τη λέξη αυτή, μέτοχος στη δόξα του Θεού, αυτός είναι ακριβώς και ο παράδεισος. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν λέει ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα, έρχεται επάνω σε νεφέλες. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Δαβίδ σε ένα ψαλμοδό, σε ένα ψαλμό. Λέει, «Συ είσαι, Κύριε, που περπατάς επί πτερήγων ανέμων». Εδώ παρουσιάζει τους αέρες να έχουν φτερούγες. Πάνω, λέει, σε αυτές τις φτερούγες περπατάς εσύ. Αλλού τον ονομάζει, «Εσύ είσαι που εγγίζεις», λέει, «τα βουνά και βγάζουν καπνό. Εσύ είσαι που κάνεις τη γη να τρέμει», λέει, «οποιόν τη γη τρέμει». Και το άλλο που πατάει στα βουνά και βγάζουν καπνό, «ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται». Λοιπόν, αυτόν λοιπόν που έχει δημιουργήσει όλα εκείνα και μπροστά στον οποίον όλα εκφράζουν τον άπειρο σεβασμό για τα άψυχα αλλά και τα λογικά όντα, στον ουρανό οι άγγελοι και όλος ο πνευματικός ουράνιος κόσμος που είναι μαζί με τον Κύριο, εκφράζουν τον άπειρο σεβασμό. Τον άπειρο σεβασμό. Τώρα εμείς οι άνθρωποι, άλλοι ελάχιστοι δηλαδή, κλείνουμε με σεβασμό το κεφάλι μας και του λέμε, «Σε προσκυνάμε, Κύριε». Επαναλαμβάνω και θα το λέγω, γιατί το λέει και η Αγία Γραφή. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τον αγαπούν και εκφράζουν την αγάπη άλλοτε με φόβο, με δέος και άλλοτε με σεβασμό. Εδώ θέλω να σταματήσω λίγο στο θέμα της αγάπης. Επειδή εμείς είμαστε
ρηχή έως και άδεια εντελώς από αγάπη, καλό είναι να του λέμε «Κύριε, εγώ δεν σ' αγαπώ, εσύ δώσε μου σε παρακαλώ, σύμφωνα με το μέτρο που εσύ γνωρίζεις, λίγη από την αγάπη τη δική σου». Από μια τέτοια αγάπη είχε γεμίσει ο Απόστολος Παύλος και το φώναζε και το φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή. Ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Ιησού Χριστού? Μήπως διωγμός, μήπως μαχαίρι, μήπως φωτιά, μήπως ύψος, μήπως βάθος, μήπως τα πονηρά πνεύματα από τους μεγάλους πονηρά, τα μεγάλα πονηρά πνεύματα και το ονομάζει άγγελοι, αρχάγγελοι, εννοείται κακά πνεύματα εδώ πέρα. Τίποτα από αυτά μπορεί να με χωρίσει την αγάπη του Χριστού. Τίποτα. Και διάβαζα κάπου ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή και από το θάνατο. Η αγάπη είναι πιο δυνατή και από το θάνατο. Γι' αυτό έκαναν την υπέρβαση οι Άγιοι και λέγανε «Μη με φοβερίζεις με θάνατο, γιατί θα πάω πιο γρήγορα στον Χριστό». Αυτή είναι η υπέρβασή τους. Αυτοί είχαν ξεπηδήσει τους νόμους της φύσεως. Ο σημερινός Άγιος, ο Άγιος Χαράλαμος, το διάβαζα σήμερα. Τον ξύσανε καλά. Ναι. Τον ξύσανε, τον γδάρανε. Τον γδάρανε ζωντανό. Ζωντανό. Και όμως, λέει, πέμεινε. Και δεν ήταν δικό του έργο. Αυτός Ιωσήφ έβαλε τη θέλησή του. Και την όση ανθρώπινη προσπάθεια, μηδαμινή δηλαδή με άλλα λόγια, και ο Κύριος πρόσθεσε τα υπόλοιπα. Και ο Κύριος προς τα υπόλοιπα. Δεν περνάει το λογισμό του ανθρώπου. Άιντε να κάτσεις σαν τον Άγιο Χαράλαμο, να σε ξύσουν ζωντανό. Και αυτοί που το ξύσανε ζωντανό, γίνανε και αυτοί χριστιανοί. Και τρεις γυναίκες και δύο άντρες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μόνο η αγάπη του Ιησού Χριστού και η παράκληση για να μας δώσει αγάπη, μας παίρνει κοντά του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Το ζητάει αυτό ο Χριστός. Επάνω λοιπόν σε σύννεφα έρχεται ο Κύριος. Τον περίμενα για νέες για νεών και τον περιμένουμε για νέες για νεών να έρθει για να σταματήσει επιτέλους αυτή η αδικία με κεφαλαία γράμματα που συντελείται, που γίνεται πάνω σε αυτό το πλανήτη. Τη γη δηλαδή, η οποία γη δεν ανέχεται άλλο βάρος τόσο βρώμικο όσο είναι ο άνθρωπος. Είναι άχθος αρούρης. Απλά βάρος για τη γη ο άνθρωπος. Βάρος, μόνο για τον άνθρωπο αυτό είναι το χαρακτηριστικό συμβαίνει. Όλα τα άλλα όντα μη λογικά, ζώα, πτηνά κλπ. Επιτελούν κατά τρόπο φυσιολογικότατο και φυσικότατο τον προορισμό τους. Μόνο ο άνθρωπος είναι παραφωνία, είναι παροδία, είναι έσχος επάνω στη γη. Έρχεται λοιπόν και αυτός είναι ο ον, ο ιν και ο ερχόμενος. Αυτός που υπήρχε, που υπάρχει και που έρχεται. Πότε ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, είδε αυτά που πρόκειται να γίνουν, χαρακτηριστικά λέγει «Εγενόμην εν πνεύματι
εν την Κυριακή ημέρα. Και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου, μεγάλην, ως σάλπιγγος λεγούσης. Ήτανε ημέρα Κυριακή. Και άκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη, σαν σάλπιγγα. Εδώ βέβαια είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ανθρώπινο. Παρομοιάζει τη φωνή, για να μας δώσει να καταλάβουμε όσο είναι δυνατόν, σαν φωνή που έβγαινε από σάλπιγγα, η οποία έλεγε «Ω βλέπεις εκείνο που βλέπεις, γράψον εις βιβλίον και πέμψον τες επτά εκκλησίες». Αυτό που βλέπεις. Θέατρο έβλεπε, ουράνιο θέατρο, όχι επίγειο, ουράνιο θέατρο. Εμείς δεν έχουμε μάτια τέτοια, δεν τα διαθέτουμε εκείνα τα μάτια. Και ο λόγος και η αιτία είναι ότι τα διαθέτουμε για άλλα και όχι για να αισθανόμαστε την έγκλη, την ομορφιά, τη χαρά και την ειρήνη που σκορπίζει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Κυρίου γενικά. Και ό,τι άλλο έργο μετανοίας διδάσκει μέσα η Αγία Γραφή. Λέγει λοιπόν ότι αυτό που βλέπεις, εδώ να πάρεις όλα τα τηλεσκόπια της γης, όλα, όλα, και εκείνα που διαθέτουν εκεί στη NASA και βλέπουν στα βάθη του ουρανού, πάντοτε υλικά βλέπουν, δεν πρόκειται να δεις ποτέ αυτά που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και αυτά που βλέπουν εν ζωή σήμερα Άγιοι και στον κόσμο και στις σκήτες και στα μοναστήρια ανά τον κόσμο. Ανά τον κόσμο. Αυτά που βλέπεις λοιπόν γράφτα και να τα στείλεις γραπτός στις επτά εκκλησίες. Πού δηλαδή να τα στείλει? Στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκαια. Ήταν, θα λέγαμε στη γλώσσα τη δική μας, εφτά Μητροπόλεις. Εφτά Μητροπόλεις που είχαν εφτά Μητροπολίτες, 7 επισκόπους, την τότε εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κάτι πρόκειται να σημαντικό να τους ζητήσει με τις 7, με το μήνυμα αυτό της Αποκαλύψεως. Και γράφει «Και εκεί επέστρεψα βλέπειν την φωνήν και γύρισα προς τα εκεί που ακουγόταν η φωνή για να δω». Τη φωνή που λαλούσε μαζί μου και επιστρέψας είδον επτά λιγνίας χρυσάς. Και όταν γύρισα είδα 7 χρυσά λιγνάρια και εν μέσω των 7 λιγνιών όμοιον ιό ανθρώπου και στη μέση των 7 λιγναριών είδα όμοιο με ιό ανθρώπου, έναν άνθρωπο, αλλά που δεν ήταν κοινός σε εμάς θνητός άνθρωπος,
Ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα, φορούσε πως φοράει το μακρύ χιτώνα ο κύριος μέχρι τα πόδια κάτω, έτσι. Και περιζωσμένο προς τους μαστούς, ζώνη χρυσή, φόραγε εδώ, ζωνάρι χρυσό. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες της κεφαλής οσέριων λευκών. Τρίχες άσπρες, άσπρες, σαν το χιόνι, οσέρι, σαν μαλλί άσπρο, αέριο λευκών. Ως χιόν, σαν το χιόνι, και η οφθαλμή αυτού φλόξ πυρός. Και τα μάτια του ήτανε σαν φλόγα φωτιάς. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο. Και τα πόδια του, εδώ μιλάει για ένα κράμα μετάλλου, που ονομάζεται χαλκολίβανος. Ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, γεμάτη από φωτιά τα πόδια του, που έχουν βγει από καμίνι. Και φωνή, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Βροντερή ήταν η φωνή του, όπως ακριβώς ακούγονται σε ώρα ταραχής μεγάλης τα θαλάσσια κύματα. Η αντάρα που λέμε, η θαλασσινή αντάρα. Έτσι ακουγόταν, λέει, η φωνή. Και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρα επτά, κράταγε στο δεξί του χέρι, επτά αστέρια. Αυτός ο όμοιος ιό ανθρώπου, που ήταν όμοιος με άνθρωπο. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, και από το στόμα του έβγαινε δίκοπο μαχαίρι. Πρόκειται για το λόγο του Κύριου. Το δίκοπο μαχαίρι, το ακονισμένο καλά, όπου κι αν το πιάσεις θα κοπείς. Έτσι παρομοιάζει ο Κύριος το λόγο του. Όταν πραγματικά περνάει μέσα μας, στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας και δει σάπιο και υπάρχει θέληση, το κόβει. Το πετάει, δεν μένει μέσα. Λέει ο λόγος Κυρίου, λέει, ως μάχαιρα αμφίστομος ο Απόστολος Παύλος. Είναι μαχαίρι δίκοπο. Και φτάνει, λέει, μέχρι το μυαλό των οστών. Και εδώ δεν μιλάει για το μυαλό που είναι στα κόκαλα, αλλά ότι έχει τέτοια δύναμη ώστε δεν αφήνει τίποτα που να μην το καθαρίζει εντελώς και τέλεια. Γι' αυτό βλέπουμε να επαναστατούν ορισμένοι εναντίον του Χριστού και εναντίον των οπαδών του Χριστού, γιατί δεν αντέχουν στο Λόγο του Θεού, επειδή όπως λέει η Γραφή, «Ιν γαρ πονηρά τα έργα αυτών», ήσαν πονηρά τα έργα τους. Και όταν πέφτει το μαχαίρι το δίκοπο του Κυρίου, πονάνε και ουρλιάζουνε και πολεμούν τον Κύριο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η έκθρα ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στους χριστιανούς, τους πραγματικούς, και ανάμεσα σε εκείνους που δεν αντέχουν στο λόγο του Κυρίου και τον πολεμούν. Και το λέει ξεκάθαρα, ρομφαία δίστομος, οξία, οξία, τσιμιοξία, κοφτερό. Κοφτερό του σπαθί, λέει, εκπορευωμένη, που εξέρχεται, που βγαίνει. Και η όψη αυτού ως ο ήλιος φαίνει. Παίρνει εικόνα για να μας δείξει την όψη εκείνου που καθόταν στο θρόνο επάνω, όπως τον είδε ο Άγιος Ιωάννης
στο όραμά του, στην Πάτμο, σαν ήλιος φέγγει, φέγγει. Δηλαδή, στις ακολουθίες της, των προηγιασμένων, βγαίνει ο ιερέας με ένα κεράκι έξω και φωνάζει «Φως Χριστού φαίνει πάση». Το φως του Χριστού τα φωτίζει όλα. Και άλλα τα γεμίζει σκοτάδι. Είπαμε, άλλοι βλέπουν τον ήλιο και σκοτεινιάζουνε και άλλοι βλέπουν τον ήλιο και φωτίζονται. Αυτή είναι η σχέση. Και τη σχέση αυτή δημιουργεί η σχέση αγάπης με το πρόσωπο του αγαπημένου Ιησού Χριστού. Και όταν είδα αυτόν που καθόταν στο θρόνο και ανάμεσα στα 7 φωτεινά λιγνάρια, σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, μόλις τον είδα, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Δεν άντεξε, έπεσα στα πόδια του. Σαν νεκρός. Και έθηκε την δεξιάν και έβαλε το δεξί του χέρι. Αυτού έπεμε λέγον. Άπλος το χέρι το δεξί, έτσι πως ήμουνα σαν νεκρός στα πόδια του μπροστά, και μου είπε «Μη φοβού, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι». Αυτός που ήταν στο θρόνο, με τα λευκά μαλλιά, με το ποδήρι χιτώνα, με τη ζώνη στη μέση, με τα πόδια που χαλκολύβανε, με το πρόσωπο λαμπρό σαν τον ήλιο και από το στόμα του να βγαίνει δίκοπο μαχαίρι, ο λόγος του δηλαδή, τον είδε και έπεσε νεκρός ο Άγιος Ιωάννης. Και του λέει «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών». Και εκείνος που ζει, που ζει, που ζει στους αιώνας των αιώνων. Και γενόμη νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Εγώ είμαι εκείνος που σταυρώθηκα και πέθανα σαν άνθρωπος και τώρα ζω στους αιώνας των αιώνων. Και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Κρατάω τα κλειδιά του θανάτου. Γιατί θανάτο θάνατον πατήσας. Τον πάτησε με τα ποδάρια του θάνατο, αφού σταυρώθηκε και πέθανε σαν κοινός θνητός. Και του άδου τα κλειδιά, και του άδου εκεί που είναι οι ψυχές που πήγαιναν από τους αιώνας πριν έρθω στον κόσμο εγώ. Εγώ δεν κρατάω τα κλειδιά αυτά. Γράψω νουν αείδες. Όσα είδες, γράφτα. Άηση, τα οποία είναι γεγονότα και αμέλη γενέστε μετά τα αυτά και όσα πρόκειται να γίνουν μετά από αυτά που τώρα ζεις εσύ και βλέπεις με τα μάτια σου. Το μυστήριο των 7 λιγνιών, συγγνώμη, των 7 αστέρων, ους είδες επί της δεξιάς μου και τα 7 λιγνίας τα χρυσάς. Να τα γράψεις καλά αυτά που είδες και για τα 7 λιγνάρια και για τα 7 αστέρια που είδες. Οι 7 αστέρες, 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών εσύ. Είναι οι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών. Θα το εξηγήσουμε αυτό. Και λιγνία, 7 εκκλησία εσύ. Και τα λιγνάρια είναι οι 7 εκκλησίες που αναφέραμε προηγουμένως.
Σάρδης, Θυάτιρα και τις άλλες πέντε που αναφέραμε στη συνέχεια. Τις παρομοιάσεις εκκλησίες, τις επισκοπές που είπαμε, τις Μητροπόλεις, με 7 λιγνάρια που έχουν φως προφανώς. Να συνεχίσουμε λίγο και μετά σχολιάσουμε. Το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον. Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου να του γράψεις. Εδώ άγγελος δεν είναι άγγελος. Είναι ο Δεσπότης που ήταν επίσκοπος στην Έφεσο. Βλέπετε πως τον ονομάζει. Άγγελο. Άγγελο. Σαν άγγελοι που φυλάνε τις επισκοπές είναι οι Μητροπολίτες. Αυτή είναι η θέση τους. Εκεί τους βάζει η Αγία Γραφή. Αλλά να προσέξουμε, να δούμε. Τάδε να πεις στον άγγελο της Εφέσου, στον δεσπότη της Εφέσου, τάδε λέγει ο κρατών του 7 αστέρας. Αυτά λέγει αυτός που κρατάει τα 7 άστρα, τις 7 επισκοπές. Είπαμε, οι λιγνίες, οι άγγελοι είναι οι επίσκοποι. Και τα άστρα είναι επισκοπές, στις οποίες είναι οι επίσκοποι εντεταλμένοι να φροντίζουν για το ποιμιό τους. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λιγνιών των χρυσών, τάδε λέγει, αυτός περπατάει ανάμεσα στα 7 λιγνάρια, τα χρυσά, πώς μας παρουσιάζει, βλέπετε, εμάς, με χρυσά λιγνάρια, έτσι είναι η πιστή, σαν το χρυσάφι είναι. Τι λοιπόν να του γράψεις αυτού που φυλάει σαν άγγελος την εκκλησία της Εφέσου. Είδα τα έργα σου. Παραγγέλει ο Κύριος, γράψτε και πες το στον άγγελο. Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ουδήν βαστάσε κακούς. Να το εξηγήσαμε εκεί. Είδα, λέει, τον κόπο σου, τα έργα σου, την υπομονή σου και ακόμη ότι δεν αντέχεις, δεν υπομένεις να σηκώσεις το βάρος που προξενούν οι κακοί μέσα στη Μητρόπολη. Και επήρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ουκ εσύ και έβρεσε αυτούς ψευδείς. Και δοκίμασες καλά και είδες, έκανες έλεγχο και είδες ότι κάποιοι λένε ότι είναι Απόστολοι και όμως είναι ψευδαπόστολοι. Το διαπίστωσε αυτό το πράγμα. Βλέπετε πάντα υπάρχουν, κοιτάξτε το καλά, να μην λέμε ξέρεις η εκκλησία μας είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι σκάρτη, δεν ξέρω τι κλπ. Εδώ λέγει από τα πρώτα κιόλας χρόνια ότι έκανες έλεγχο και είδες ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι Απόστολοι και όμως είναι ψευτοαπόστολοι. Αλλά όλα αυτά του τα υπολογίζει, του τα μετράει ως έργα καλά του αγγέλου, του επισκόπου της εκκλησίας της Εφέσου. Και αυτό που σου γράφω και το άλλο και το άλλο και το άλλο, όλα αυτά, μπράβο είναι σαν να του λέει. Αλλά έχω κατά σου, έχω και εις βάρος σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αθήκας, ότι την αγάπη που έδειξες στην αρχή
δεν την έχεις, την εάφησες. Τη λάβουμε γιες, δεν είπαμε όσοι, για αγάπη προηγουμένως. Να σε αγαπάμε Κύριε δώσε μας, είπαμε. Ο Κύριος είναι έτοιμος να δώσει, θέλει πρόθεση, θέλει να αιτείτε και δοθήσετε και του λέμε στην προσευχή μας, δώσε μας Κύριε αγάπη. Εδώ του καταλογίζει λοιπόν, του καταλογίζει εις βάρος του, ότι δεν έχει την πρώτη αγάπη. Μνημόνευε, φέρε στο μυαλό σου καλά, στη μνήμη σου. Πόθεν πέπτοκας, σε ποια αγάπη βρισκόσουνα και ξέπεσες από αυτήν. Πέπτοκας, έχεις πέσει, δεν είσαι όρθιος. Κάνε λοιπόν έλεγχο για να δεις ποια αγάπη είχες και ποια αγάπη έχεις. Και τα πρώτα έργα ποιήσων, κάνε τα έργα τα πρώτα, γιατί αυτά που κάνεις τώρα δεν είναι έργα αγάπης όπως πρέπει. Και ας το προσέξουμε. Είδε μη ιδάλλως, αν δεν κάνεις τα πρώτα έργα και δεν δείξεις, δεν επανέλθεις την πρώτη αγάπη, κοιτάξτε το δείτε, έρχομαι ταχύ και κινήσω την γενιά σου εκ του τόπου αυτής. Έρχομαι γρήγορα και θα κουνήσω το λινάρι σου από αυτόν τον τόπο. Πού είναι η εκκλησία της Εφέσου? Πατάνε οι Τούρκοι επάνω. Πατάνε οι Τούρκοι επάνω. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στο όνομα επίσκοπος Εφέσου, αλλά δεν υπάρχει η επισκοπή Εφέσου. Τιμή σε Ένεκεν, για να μην ξεχάσουμε τι είχαμε. Δεν υπάρχει. Θα έρθω, το προσέχετε, λέει, άφησες την πρώτη αγάπη, άφησες τα πρώτα έργα, γι' αυτό θέλω να σου κουνήσω το λιγνάρι, θα το πάρω από εκείνο το τόπο και θα το βάλω αλλού. Αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψη όλους μας, γιατί άμα ψαχτούμε καλά όλοι μας, το λέω όλοι μας, δεν εννοώ μόνο μας εδώ μέσα, όλο τον έψυχο κόσμο που ορθόδοξα πιστεύει στον Χριστό, να τον φέρουμε στη μνήμη μας και εμάς μαζί και να τον υποβάλουμε σε έλεγχο. Ποια έργα αγάπης πράξαμε, ποια έργα αγάπης κάνουμε και ποιο έργο Χριστού γίνεται, όπως το ζητάει ο Χριστός. Και λέμε, σκέψη κάνουμε, φτάνει στα χέρια του Κυρίου, δεν γνωρίζουμε. Εκεί κουνήθηκε το λιγνάρι και πήγε αλλού. Να πούμε και κάτι άλλο. Και στην πόλη ήταν λιγνάρι κάποτε. Λιγνάρι, εξαιρετικό λιγνάρι. Και κουνήθηκε και από εκεί. Το λιγνάρι. Τυπικά υπάρχει ο Πατριάρχης ο Δημοκόλεος. Είναι εκεί γιατί πρέπει να ζει η ιστορία μας. Γιατί υπάρχει ολόκληρα χίλια χρόνια και πλέον ζωής χριστιανικής στο Βυζάντιο, η οποία ζωή τώρα σε ένα πολύ μικρό μόριο υπάρχει, γιατί υπάρχει σαν πατριαρχείο πια. Όμως κουνήθηκε και από εκεί το λιγνάρι. Δεν υπάρχει το λιγνάρι όπως ήταν στα χρόνια της δόξας. Θα το κουνήσω λοιπόν και προσέξτε τι λέει. Εάν μη μετανοήσεις. Εάν δεν μετανοήσεις. Να προχωρήσω λίγο ακόμα και να σταματήσω. Αλλά ταύτα έχεις ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Λέει, σου υπολογίζω πολύ καλά το μίσος που έχεις εναντίον εκείνων που λέγονται Νικολαίτες με τα αισχρά τους έργα.
τα μισείς αυτά. Να πούμε πιο απλά, πρόκειται για μια μερίδα ανθρώπων χριστιανών βέβαια, που ζούσαν, πώς τη λέμε, αφύσικη ζωή, αφύσικη, πώς τη λέμε, παραφύσικη ζωή, σαν κίνεδι. Το καταλάβατε τι λέω μήπως, επειδή λέει μισείς αυτούς που κάνουν εκείνα τα έργα τους Νικολαίτες, στο υπολογίζω πολύ καλά. Βλέπετε, πάντοτε υπάρχει το κακό. Δεν σβήνει το κακό από την Εκκλησία. Μην ψάχνουμε να λέμε ότι έτσι κι αλλιώς, εγώ, ο άλλος, αλλά εγώ προπαντός τι κάνω. Αν σαν μονάδα βελτιώσω τον εαυτό μου, αυτή η ελάχιστη μικρή βελτίωση ασκεί τεράστια επίδραση μέσα στον κόσμο. Ένας μόνο να είσαι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, αρκεί ένας άνδρας μέσα σε μια πόλη να ανάψει φωτιά μέσα σε ολόκληρο δήμο. Αλλά έχει όμως φωτιά θεϊκιά. Να μην είναι όπως θα δούμε άλλοτε κρύο και άλλοτε ζεστός. Να εδώ λέει, από τη μια μεριά έχει κάνει αυτά τα καλά και την άλλη μεριά δεν έχει αγάπη. Αυτό είναι μεταξύ κρύου και ζεστού. Δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Ή κρύος ή ζεστός. Για να προχωρήσουμε λίγο. Και προσθέτει, ο έχονους, αυτός που έχει αυτιά, δεν έχουμε αυτιά, νομίζω έχουμε αυτιά. Λέτε να λέει αυτά τα αυτιά που έχουμε. Τα αυτιά της υπακοής λέει, στο νόμο του Θεού, τα οποία αυτιά της υπακοής τα αφαίρεσαν ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο. Είπανε, δεν έχουμε αυτιά υπακοής, δεν υπακούμε. Ο έχον ους, εκείνος που έχει αυτιά, ας ακούσει τι το Πνεύμα του Θεού λέγει τις εκκλησίες. Τι λέγει, αυτά που διαβάσαμε και αυτά που θα διαβάσουμε, τι λέγει το Πνεύμα του Θεού στις εκκλησίες. Και προσθέτει, το νικόντι σε εκείνο που θα νικήσει στον αγώνα της ζωής. Δεν μιλάει για ξάπλες εδώ το Ευαγγέλιο, η Αποκάλυψη. Όχι, λέει, το νικόντι σε εκείνο που θα νικήσει, μιλάει για αγώνα, μιλάει για περιπέτεια, μιλάει για μάχη. Δώσω αυτό φαγήν, θα του δώσω να φάει εκ του ξύλου της ζωής. Μιλάει πάλι για ξύλο. Ξύλο έφαγε ο Αδάμ, το δέντρο που λένε δεν ήταν δέντρο, ήταν εφαρμογή εντονίσεις του Κυρίου. Θα του δώσω εγώ, λέει, το άλλο το ξύλο που θα φάει και δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί εγώ κρατάω, είπε, τα σκλής του θανάτου και του άδου. Ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Αυτό βρίσκεται μέσα στον παράδεισο του Θεού μου. Όσα διαβάσαμε και ακούσαμε, μια μικρή πολύ περιληπτική περιγραφή είναι όσα αποκάλυψε, γιατί αποκάλυψη είναι, ο ίδιος ο Κύριος μέσω αγγέλων στον Ιωάννη για, με προορισμό, τον επίσκοπο, τον άγγελο της Εφέσου, του οποίου η επισκοπή σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί έκανε την επίσκεψη ο Κύριος και είδε ότι δεν ήταν γνήσιο χρυσάφι, σαν και αυτό που ζητήσε ο Κύριος από τον άγγελο, τον επίσκοπο της Εφέσου, τα έργα του. Κουνήθηκε και πήγε αλλού. Θα πρέπει, εφόσον έχει η Γραφή μέλλον προφητικό μπροστά, να συμπεριλαμβάνει όλους μας μέσα, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είμαστε όλοι. Εξηγόρασας ημάς, Κύριε, το τιμίο σου αίματι. Μας αγόρασες, Κύριε, με το δικό σου αίμα. Το σταυρό προσιλωθείς και την όχη κεντηθείς. Επειδή σταυρώθηκες επάνω στο σταυρό και κεντήθηκες με την όχη. Δεν είμαστε
πια εκείνοι που ανήκουμε στον εαυτό μας, αφού μας έχει εξαγοράσει από ποιον, από αυτόν που μας έχει σκλαβώσει. Η εξαγορά γίνεται εγμαλώτων. Είμαστε εγμάλωτοι και μας δίδωσε με το αίμα του ο Κύριος. Και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε εκείνη την εξαγορά σαν λυτρωμένοι. Γιατί άλλωστε είναι ο λυτρωτής. Είναι ο λυτρωτής ο Κύριος. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω παραπάνω. Θα πάμε στην επόμενη συγκέντρωσή μας, στο δεύτερο άγγελο της Σμύρνης, για να δούμε και εκεί τι του ζητάει, ή τι παραλήψεις έχει, ή τι δεν έχει. Και πάνω στη γραφή η οποία διαβάζεται, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να μας εγγίζει μέσα για μέσα στην ψυχή μας. Γιατί, προσέξατε, να το τονίσω άλλη μια φορά, είδε να έχει εκείνος που ήταν, λέει, όμοιος με ιό ανθρώπου, μαχαίρι δίκοπο στο στόμα. Αυτό που εμείς διαβάζουμε τώρα, το κομμάτι από τη γραφή, αυτό είναι το δίκοπο μαχαίρι. Ο λόγος του Θεού. Και αν δεν περνάει μέσα, να μας κόψει, να πονέσουμε, να το καταλάβουμε καλά, και να δούμε, Κύριε, και εμείς όπως ζητάς από τον άγγελο της Εφέσου να μετανοήσει, ή δε μη έρχεσαι ταχύ και κουνάς την λιγνία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αφού δεν ακούμε, θα σε κόψω από τη μέση, να φύγεις, γιατί εμποδίζεις να γίνουν και τα άλλα δέντρα. Ξεχνάμε τι έλεγε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ότι βαστάει, λέει, εκείνος που έρχεται και που είναι ανώτερος από μένα και που δεν μπορεί να δει στα παπούτσια, και εννοώ στον Κύριο, βαστάει, λέει, άξινα, φτιάρι μαζί, να κόψει, λέει, το σάπιο, να το πετάξει. Και αν μόνο μας, εάν είμαστε σάπια, μπορεί να είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και να μην μπορούμε. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά το να σταυρώνουμε τώρα στα χέρια μας δεν είναι ανθρώπινο. Έχει δώσει ο Κύριος μας μέσα μας τεράστιες δυνάμεις να μπορούμε να αγωνιζόμαστε. Αν δεν κάνουμε αυτό που μας ανήκει στη δύναμή μας, τότε και τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε και μαχαίρι θα πέσει πάνω μας. Και λένε πολλοί, πού θα πάει αυτός ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο που βαδίζει? Πρέπει να μας προβληματίζει και αυτό. Έχουμε από τον Κύριο τέτοια δύναμη που μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο. Αν βέβαια πορευόμαστε τον δρόμο σωτηρίας εμείς οι ίδιοι. Γιατί έχει τέτοια δύναμη προσευχή. Να θυμίσω, μου κάνει εντύπωση που διάβαζα για την Χαναναία της περασμένης Κυριακής, για να κάνω μιλία με τον Ιερό Χρυσόστομο. Και αναφέρει το εξής. Είναι θαυμαστό να το πούμε και να κλείσουμε. Αυτή η γυναίκα η Χαναναία είχε ένα κορίτσι σπίτι της δαιμονισμένο. Και υπέφερε κυριολεκτικά η γυναίκα. Η ίδια η άρρωστη δεν καταλάβαινε. Και ας το προσέξουμε, ήταν ειδωλολάτρησα η γυναίκα. Είχε άγνοια πέρα για πέρα από θέματα πνευματικά. Είχε ακούσει για τον Κύριό μας που τόσα δάματα έκανε και έφυγε από την πατρίδα της, πέρασε τα σύνορα και συναντάει τον Κύριο. Να προσέξουμε τις κινήσεις της, μήπως μας χρειάζονται και εμάς. Και έκραζε, λέει, έκραζε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν λέγε ελέησε το κορίτσι μου που υποφέρει, ελέησε εμένα. Και βέβαια αυτή υπέφερε. Οι δαιμονισμοί δεν καταλάβαινε. Και ο Κύριος, λέει, δεν απαντούσε καθόλου. Καθόλου δεν απαντούσε. Οπότε οι μαθητές γυρίζουν και του λένε, Κύριε, κράζει όπισθεν ημών. Απόλυσον αυτή. Λέει, φωνάζει από πίσω μας. Κράζει, κραυγή βγάζει. Όχι απλώς
παρακαλεί, αλλά λέει κράζει. Και ο Κύριος πάλι απαντάει, μα δεν είναι σωστό να πάρω, λέει, τον άρτο από τα παιδιά μου, τους Ισραηλίτες, και να το δώσω στα σκυλάκια. Έτσι χαρακτήρισε τη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα το πήγε το πράγμα. Ήταν εδώ λάθησα και λέει, να το πάρω από τα παιδιά τους Ισραηλίτες και να το δώσω στα σκυλάκια. Και η γυναίκα, όταν άκουσε αυτό, γονατιστεί μπροστά του, λέει, Κύριε, ναι, είμαι σκυλάκι. Αν έχουν μερίδιο τα σκυλάκια, αν έχουν μερίδιο στα ψίχουλα, δώσε μου και εμένα ένα ψυχουλάκι. Δώσε μου και εμένα ένα ψυχουλάκι. Και αναγνώρισε, προσέξτε, ότι αυτή είναι σκυλάκι και ότι οι Εβραίοι είναι κύριοι. Αυτή η γυναίκα ειδωλάθησα είπε ναι, μην το πάρεις από εκεί το ψωμί, αλλά δώσε μου ένα ψυχουλάκι. Αυτή είναι κύριοι, εμένα δώσε ένα ψυχουλάκι που είμαι σκυλάκι. Το δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι. Τι ταπείνωση. Και φωνάζει, είναι, γι' αυτό ο Κύριος δεν απαντούσε στην αρχή, για να κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη της, στην πίστη που είχε η γυναίκα. Και φώναξε ο Κύριος, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». Δεν έχει ακουστεί πουθενά άλλου. Και προσθέτει, «Γεννηθήτωση ως θέλεις, να γίνει όπως εσύ θέλεις». Σκέφτεστε να λέει ο Θεός ο ίδιος, «Να γίνει το θέλημά σου». Εμείς λέμε, «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε». Και ο Κύριος γυρίζει και λέει, να γίνει όπως εσύ θέλεις. Και λέει εδώ ο Χρυσόστομος, ξύπνα, ξέρεις πότε ακούστηκε αυτό, το γεννηθήτο, ξέρεις πότε. Όταν ο κόσμος δεν υπήρχε καθόλου και πρόσταξε ο Θεός και είπε, γεννηθήτο το φως και γέννη το φως. Να γίνει το φως και έγινε το φως. Γεννηθεί το δεξιά και έγινε η γη. Γεννηθεί το θάλασσα, έγινε η θάλασσα. Γεννηθεί το στερέωμα και έγινε το στερέωμα. Τέτοια απάντηση της έδωσε. Δηλαδή το θέλημά σου είναι τόσο δυνατό. Γιατί, ούτε και σκυλάκι τον εαυτό σου δεν τον αναγνώρισες. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Πρέπει, ομολογούμε έντιμα όλοι μας, το ξέρουμε αυτό, και ο Ιωσήφ όταν ρωτάει μερικές φορές, αυτό αναγνωρίζει κατά βάθος και εμείς το καταλαβαίνουμε, ότι έχουμε αδυναμία, ότι είμαστε κάτω και από το μηδέν, αλλά μα αυτό ακριβώς ζητάει ο Κύριος, να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας και να του πούμε, Κύριε, να του κράξουμε αυτή τη κραυγή που έβγαλε η Χαναναία. Να του το κράξουμε, όχι να κοροϊδεύουμε. Άκουσε μας, και έτσι με απλά λόγια, άκουσε μας, Κύριε. Στο ζητάμε, άνοιξε μας τα μάτια. Δεν γίνεται αλλιώς, αν δεν κράξουμε και αν δεν φωνάξουμε. Και αν δεν κλάψουμε. Αυτά είναι συνακόλουθα. Θα κλάψουμε, να μην κλαίμε τα πονάμε για μια αρρώστια ή για κάποια δική μας ατυχία, ας το πω έτσι. Αλλά να κλαίμε όταν αποτυχάνουμε στην πνευματική ζωή. Και όχι από εγωισμό, αλλά από ταπείνωση. Τότε έχει αξία και το κράξιμο και το κλάψιμο. Και τότε ο Κύριος λέει, με φωνάξες, μα ήμουν μπροστά σου. Εγώ σε ακούω. Γεννηθεί το σύος θέλεις. Μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτά. Ή να ρωτήσει κάτι όμως θέλει. Να πω κάτι. Να πεις. Σκέπτουμε. Πόσο βάρος έχει η αμαρτία που υποχρέωσε τον ίδιο τον Θεό να κατέβει και να πάθει ό,τι έπαθε. Το ίδιο. Πόση δύναμη έχει πίστη του ανθρώπου που υποχρέωσε τον Χριστό να της πει αυτό που μας είπατε. Ναι. Το υποχρέωσε, λες. Ναι. Το
έφτασε σε τέτοιο σημείο που να μην μπορεί να. Μα και έκραξε. Ναι. Μα έκραξε. Όχι. Πόση δύναμη. Ναι. Την ακούω, την άκουσαν ναι. Όλοι. Ναι. Την άκουσαν όλοι. Υποχρέωσε τον ίδιο τον Θεό να τη πει να γίνει όπως θέλει εσύ. Για, έτσι, άμα το καλοβάλει στο μυαλό άνθρωπο, μπορεί να σαλέψει το μυαλό. Δεν σαλεύει, δεν φύγει ο Κύριος. Ναι. Δεν σαλεύει. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση και το άλλο που διάβασα τον Ιερό Χριστό πάνω σε αυτό. Που λέει αυτή αναγνώρισε το τίποτα της και οι άλλοι λέει τρεμεριά οι Εβραίοι λέγανε είμαστε παιδιά του Αβραάμ και κρατάγαμε το λέει αυτούς ψηλά στην καταγωγή και τους έλεξε ο Κύριος και είπε τα παιδιά του Αβραάμ φαίνονται από τα έργα που, έκανε, που κάνουν του Αβραάμ και όχι από ότι τότε έχουν καταγωγή. Μπορεί να έχω πατέρα που είχε όνομα Αγίου, παραδείγματος χάρη, αλλά εγώ να είμαι διάβολος. Έχει σχέση τώρα με τ' άλλο. Καμία σχέση. Αν θέλεις να είσαι παιδί του Αβραάμ, κάνε αυτά που κάνει ο Αβραάμ. Άλλος κανείς τίποτα, αδερφός. Μας λείπουνε σήμερα ορισμένοι τέλος μια φορά, θα τους περιμένουμε και πάλι την άλλη δόση. Και ευχόμαστε ο Κύριος να μας φωτίσει και να μας ενώνει πάντα εδώ, να είμαστε με μια ψυχή. Να τρέχουμε. Έχουμε χρέος. Έχουμε χρέος. Θα αφήσουμε τη φωνή μας και θα αφήσουμε τον κόσμο και τότε αλλήμωνο σε εμάς. Τίποτα άλλο δεν θα δείξω μας. Θα σκόθουμε την προσοχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, όλοι μας διαλέσουν εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον εμάς. Πάτερ ημών ο Ελλής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον ετηλούσιο, δώσει μη σήμερο και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνων εις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμό, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, τίποτα άλλο.